Στο Βόλο βρέθηκε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας, ο οποίος εγκαινίασε τα νέα ηλεκτροτεχνικά εργαστήρια της ΕΒΕΤΑΜ στην πρώτη βιομηχανική περιοχή. Τα εργαστήρια μέχρι πρότινος λειτουργούσαν στην Αθήνα, αλλά αποφασίστηκε η μεταφορά του εξοπλισμού στο Βόλο παράλληλα με την μετακίνηση του προσωπικού που τα στελεχώνει. Αρχικά ανήκαν στον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης, αλλά από το 2012 πέρασαν υπό τον έλεγχο της ΕΒΕΤΑΜ, η οποία υλοποίησε τη μετεκατάστασή του στις εγκαταστάσεις της ΑΠΠ στο πλαίσιο της ευρύτερης αναδιοργάνωσης της εταιρείας. Πιτσιόρλας αναφέρθηκε στο νέο νομοσχέδιο που θα φέρει η κυβέρνηση για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή εντός του Νοεμβρίου και, όπως είπε, περιλαμβάνει παρεμβάσεις στο χώρο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Για μας, για την κυβέρνηση, ο κεντρικός στόχος αυτής της νέας στρατηγικής πρέπει να είναι η παραγωγή ξανά στην Ελλάδα προϊόντων υψηλής αξίας, ανταγωνιστικών διεθνώς και εμπορεύσιμων διεθνώς. Αυτός είναι ο κορμός της στρατηγικής που πρέπει να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε. Και με βάση αυτό η βιομηχανία και η μεταποίηση γενικότερα είναι ο κεντρικός άξονας, ο κεντρικός μοχλός για μας προκειμένου να προωθηθεί αυτό το σχέδιο. Κεντρικό στοιχείο αυτής της νέας περίοδου είναι η γνώση. Η γνώση είναι αυτό που δίνει πια το πλεονέκτημα. Η καινοτομία είναι αυτή που κάνει τα προϊόντα ανταγωνιστικά, που δημιουργεί νέες δυνατότητες, που δημιουργεί νέες θέσεις απασχόλησης. Και ο μεγάλος στόχος τώρα είναι να παντρέψουμε τη γνώση με την παραγωγή. Αν δεν το πετύχουμε αυτό, δεν θα πετύχουμε τίποτα. Μπορούμε. Λέμε ότι μπορούμε. Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες παγκοσμίως χώρες, κατέχουμε μια από τις πρώτες θέσεις παγκοσμίως, ως προς τις δημοσιεύσεις και τις έρευνες. Και είμαστε από τις τελευταίες ως προς τις πατέντες. Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης επεσήμανε πως κεντρικός στόχος παραμένει η παραγωγή προϊόντων υψηλής αξίας στην Ελλάδα, τα οποία, όπως είπε, θα είναι ανταγωνιστικά διεθνώς. Η βιομηχανία και η μεταποίηση, σημείωσε, είναι η βασική μοχλή ανάπτυξης της χώρας. Ζητάμε από όλους σας συνεργασία, θα την έχουμε, καλή συνεργασία, για να προωθήσουμε αυτόν τον μεγάλο για την πατρίδα μας στόχο. Πρέπει να φτάσουμε το στόχο της η βιομηχανική παραγωγή να καλύπτει το 12% του ΑΕΠ τουλάχιστον. Δεν είναι εύκολο, προφανώς πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά. Να μην σας πω παραδείγματα, το ξέρετε όλοι πολύ καλά. Πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά, αλλά είμαστε αποφασισμένοι να τα αλλάξουμε. Στον ένα χρόνο λοιπόν που μας μένει μέχρι τις εκλογές, η κυβέρνηση κατά προτεραιότητα θα ασχοληθεί με τα θέματα αυτά. Γι' αυτό και αναβάθμισε το χαρτοφυλάκιο της βιομηχανίας. Ακριβώς για να όχι μόνο να δείξουμε, αλλά για να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις της σοβαρής καθημερινής ενασχόλησης σε όλα τα πεδία με τα θέματα της βιομηχανίας.